έκανε σάπια. Ξεχύλισε το ποτήρι. Δηλαδή, ρωτάνε 6 χρόνια για το ίδιο πράγμα και κάποιοι δεν άνοιξαν. Για να τη ρωτήσει. Αλλά κάτι άλλο. Είναι, όχι, όχι, είναι ότι γενικώ είναι σε ένα μόνιμο εκνευρισμό του τελευταίου 2 μήνες. Δηλαδή, από το beach bar τη Τουρκία και μετά που έγινε όλο αυτό ο ντόρο αδίκω για μένα, γιατί καλά έκανε, πήγε καλά τα χρήματά τη. Και έχει μεγάλα κορίτσια. Αλλά από εκείνη τη στιγμή και μετά, όπου και αν έχει πάει, είναι σε μια φάση αυτοάμυνα, αλλά τόσο επιθετική που θα να τη πει ρε παιδί μου, άμα είναι αυτό που είπε η Ελένη. Επειδή τη έγινε πολύ σκληρή κριτική για αυτό που έκανε, που πήγε με το ολόσωμο μαγιό και χόρευε, αυτό το πράγμα. Και δεν περίμενε μάλλον ότι θα δει και το φως της δημοσιότητας σε αυτό το βιντεάκι, γιατί ήταν τραβηγμένο προφανώς από κινητό. Και πολλοί αμφισβήτησαν και το πόσο καλή μάνα είναι, γιατί εκείνη που την πόνισε. Γιατί η Εύη έχει κάνει τα πάντα για τα παιδιά τη, έχει θυσιάσει τον προσωπικό τη χρόνο, την προσωπική τη ζωή για να μεγαλώσει τα παιδιά τη. Δεν λέει κανεί. Είπανε πώ τολμά μια μάνα με δυο έφηβε να ανεβαίνει με τα μαγιό στο μπαρ. Έτσι την προσβάλανε και την έδειξαν. Λέω όμω ότι δεν μπορεί κανεί να αναιρέσει ότι έχει αφιερώσει τη ζωή στα παιδιά τη και που τον τρόπο που τα έχει μεγαλώσει. Ούτε κανένα μπορεί να αμφισβητήσει ότι ανέβηκε στον μπαρ με το μαγιό. Εντάξει, και τι είναι μεμτό το να ανέβει μια μανούλα στον μπαρ. Αμφισβητεί όμω κάποιο το δεν με ενδιαφέρει καθόλου η άποψη των άλλων. Γιατί όταν δεν σε ενδιαφέρει η άποψη των άλλων, δεν έχει κανένα λόγο να αντιδρά αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπω τον αγαπημένο μου από τον μπαρ. Φοβάται, πάει πίσω σου λέει να ρωτήσω, να μην ρωτήσω. Και γιατί να την ενδιαφέρει η άποψη των άλλων, δεν τη δίνουν χρήματα. Έννοια σου σε κανένα μήνα. Αυτό πάλι το κριτήριο. Δεν μου δίνουν χρήματα. Αυτό το λέει με την έννοια ότι δεν είναι ο εργοδότης μου. Δηλαδή ότι με ενδιαφέρει η άποψη του εργοδότη μου. Αν ο εργοδότης μου πει, Εύη, δεν τα κάνεις καλά ή δεν είσαι σωστή ή άλλαξε ρότα γιατί δεν το πας σωστά. Ότι στη ζωή μας λοιπόν πρέπει να έχουμε την εύνοια και την καλή γνώμη μόνο του όσων μας δίνουν χρήματα. Όχι, δεν Δημήτρη. Τι να πω, παιδιά. Δηλαδή έχουμε το λιάγκα ότι πρώτα εγώ και α πεθάνουν όλοι. Και αν ήταν να πεθάνει κάποιο, α πεθάνει η γυναίκα μου, όχι εγώ. Είναι μια τοποθέτηση μετά. Σημασία τη ζωή μα έχουν μόνο όσοι μα δίνουν χρήματα. Τι είναι αυτά, μισό λεπτό. Γιατί το άποψε μόνο και το παρουσιάζει διαφορετικά. Εννοεί ότι για μια γυναίκα που μεγαλώνει μόνη τη τα παιδιά τη και σου λέω, δεν θυμάστε την άλλη φορά που είχε έρθει με κάτι νύχια σκοροφαγωμένα και μα έλεγε πότε να προλάβω να φτιάξω τα νύχια μου, γιατί κάνω όλε τι δουλειέ σπιτιού, πηγαίνω στι κόρε μου. Σε κάποια γενιά, ας μην τις εξωτερικεύουν τουλάχιστον, γιατί είναι ντροπή. Δηλαδή, θέλω την Εύη, γιατί είναι μια σοβαρή κοπέλα κατά βάθος, να κάτσει να σκεφτεί τι είπε. Εσάς σας έκανε εντύπωση το αυτό, το δεν απαντάω, το δεν γουστάρω. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Το δεν μου δίνουν χρήματα για να με νοιάζει. Προφανώς το πες σε σχέση με αυτό που έγινε στην Τουρκία. Σου λέει ότι εγώ πληρώθηκα για να κάνω μια δουλειά. Και από εκεί πέρα καθένα λέει το μακρύ του και το κοντό του. Που έκανα, επειδή μουσική παίζω, δεν πήγα να φτιάξω πάστες. Μέσα στα πλαίσια τη μουσική που παίζω ήταν να διασκεδάσω τον κόσμο, γούσταρα, ανέβηκα στον μπαρ χώρο. Και σχέση έχει αυτό με το δεν πληρώνω. Σαν να σου λέω ότι εγώ εκεί πληρώθηκα. Και έβγαλα το ενίκιο και τα έξοδα των παιδιών μου. Αυτό στο beach bar της Τουρκίας. Ενώ ο καθένας μετά στα πάνελ είπε το μακρύ και το κοντό. Άρα πλήρωσέ με και θα σου πω και για το λάμπι και για τη χώρισα και για όλα. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Και εγώ κάτι τέτοιο καταλαβαίνω, αλλά μπάζει. Δημήτρη, πάω στο επόμενο αγαπημένο σου θέμα, γιατί η Βόνη Μπόσνιακ μπορεί ο Αντώνης Ρέμος να θέλει να κρατήσει πολύ χαμηλή.